Προς το κούνητο. Τετρακίνητο. Τι το θες, κύριε, το τετρακίνητο. Πας εκτός. Άσφαλτος. Άμμος, χιόνι, λάσπη. Πατάς λίγο άμμο και λες, αχ, πάτησα την άμμο. Μην ακούς τι σου λένε. Μην ακούς τι σου λένε οι άλλοι. Τώρα αυτοί, είμαι σίγουρη ότι προσπαθούν να με εντυπωσιάσουν. Κοινό. Ε. Μην ακούς τι λένε οι άλλοι. Τάστε. Τετρακίνητο. Ε, πού θα πάμε, στην πόλη? Ανανεωμένο Dacia Duster. 4x2. Δηλαδή, προς το ακίνητο. Μην ακούς τι λένε οι άλλοι. Οι άλλοι που επιμένουν ότι τα SUV για να έχουν νόημα πρέπει να είναι τετρακίνητα. Θα το πάρεις τετρακίνητο. Επιμένουν, αγοράστε τετρακίνητα SUV. Βλέπεις εδώ τον διακόπτη. Γιατί? Two wheel drive. Είσαι μες στην Αθήνα. Το αφήνεις μπρος στο κίνητο. Μετά, το γυρνάς στο αυτόματο. Τετρακίνητο και κατανέμει τη ροπή ανάμεσα στον μπρος και στον πίσω άξονα ανάλογα με τις συνθήκες. Το ρυθμίζει μόνο του. Και lock, λοκαρισμένη τετρακίνηση. Πάνω από το 95% της χρήσης των αυτοκινήτων SUV γίνονται στην άσφαλτο. Τι τα θες, κύριε, τα παραπάνω διαφορικά? Για τα δύσκολα. Άμμος, χιόνι, λάσπη. Ναι, αυτά εγώ όμως τα ξέρω. Κάτι που να μην ξέρω. Ορίστε, είναι περιψωμένο, έχει κοντούς πρόβολους. Ανέβει μια ανηφορίτσα, ένα ριάκι, λίγο πλαγιοδρομία, κάτι. Μπαίνεις, βγαίνεις, κάνεις τις εκδρομές σου. Έχουμε κοντούς προβόλους εδώ, άρα όπου χρειαστεί να ελιχθεί, θα περάσει χωρίς να βρει. Τι το θες, κύριε, το παραπάνω? Θα βγεις εκτός. Θέλεις και το απαιτούμενο ύψος, απόσταση από το έδαφος. Έχουμε 21 πόντους. Πάνω από το έδαφος. Πες μου άλλα για το αυτοκίνητο. Μέσα εδώ τι γίνεται? Θα σου πω εγώ. Έχουν την εντύπωση ότι δεν ξέρω. Τη κακομοίρα. Ότι έχει ένα ανανεωμένο εσωτερικό. Κάτι που να μην ξέρω, δεν έχει να μου πει. Κάτι για το αυτοκίνητο. Πες. Ωραία. Για να δω αν ξέρει τα άλλα. Για πάμε. Οθόνη. Αφής. 7 engine navigation system. Μέσω του συστήματος MediNav, παρακαλώ. Επτά. Και έχει και θύρες σύνδεσης Xiaomi και AUX. Τι λες, μωρέ Θωμά. Γιατί? Ποια Vox Gaux, auxiliary και USB. Τέλος πάντων, αυτό μας πείραξε. Σημασία έχει ότι είναι γεμάτο θύρες. Θέλεις, παιδί μου, να βάλεις το νερό σου. Ξέρεις τίποτα για αυτό το αυτοκίνητο? Δύο πράγματα, τα κραγιόν σου. Εγώ θα σου πω τι ξέρω. Έχει ντουλαπάκια, θικούλες. Χώρους. Να τα. Πιάσε κόκκινο. Εδώ, ποτηροθήκες. Από εδώ άλλες. Πόσα λίτρα έχει? 475. Βεβαίως. Εντάξει, και με τα ντουλαπάκια και με τα μπερπλονάκια. Μπορεί να βάλεις μέσα όλο το ζωικό βασίλειο. Και τα δαθηκάκια και θα τα βάλω τα πράγματα. Εντάξει, οκ. Okay. Τσάντες, κρουασάν. Ο άλλος όμως εμένα μου είπε ότι έχουμε αχωρητικότητα πίσω 475 λίτρα. Και χωράει μέσα και τα καλλιτικά σου. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Μην ακούς τον άλλο. Στα έχω πει. Το τετρακίνητο έχει 408 λίτρα. Γιατί? Γιατί είναι τετρακίνητο. Ε, ναι, αλλά τα 475 χωράει περισσότερα. Αλλά εδώ έχει τετρακίνηση. Τι ξέρεις από κινητήρες για αυτό το αυτοκίνητο? Αυτά είναι αντρικά, εντάξει. Άστα τα αντρικά. Κάτι που να μην ξέρω. Δύο κινητήρες βενζίνης. Θα σου πω για τις τιμές. Ένας ατμοσφαιρικός 1600, 105 άλογα. Και ένας με τούρμπο 1200 κυβικά, 125 άλογα. Πιο φθηνή δικίνητη έκδοση βενζίνης από 12.990. Για τετρακίνητο. Βενζίνη 1600 κυβικά, 16.440. Και υπάρχει και δίζελ με 110 οίκους, 1600. Από 17.470 η πιο φθηνή πετρελοκίνητη δικίνητη. Και για το δίζελ, το τετρακίνητο, που είναι 1500 κυβικά με 110 οίκους, 18.820. Και ειδικά το δίζελ, η μέση κατανάλωσή του είναι μόλις τα 4,8 λίτρα με 100 χιλιόμετρα. Τα ξέρεις? Ανακατεύω, θέλω, βαρέθηκα. Σου είπα χαρακτηριστικά, τιμές, κόλπα περίεργα εδώ, Xiaomi και ιστορίες. Εντάξει, τα ζουμπί και τέτοια. Χαμορό μου.